Όποιον καλεί η σκορδά στον Μπορτζόνο στο Μέγκα, τους ρωτάει όλους για τον Μάρκο Σεφελή. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο συνάδελφός του, ο κύριος Νικολαίδης, ο οποίος κάνει και αυτός παραστάσεις στο θέατρο. Τι είπε για τον Μάρκο και να δούμε πώς αντέδρασε και πώς απάντησε και η Φέη Σκορδά για λάθη του Μάρκου Σεφελή. Το ρεπορτάζ από το Μέγκα. Αρχίζουμε την περιοδία από το καλοκαίρι της παράστασης «Τους δύο τρίτος χωρί». Ένα δικό μου παιδί, δικό μου έργο, δικιά μου σκηνοθεσία, δικιά μου παραγωγή. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για το θέμα των τελευταίων ημερών που είναι ο Μάρκος Σεφελής. Έχει συνεργαστεί μαζί του. Συνεργαστεί και θα ξανασυνεργαστώ. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η ιστορία με το non-binary είναι αστεία από μόνη της. Αυτό το ότι ενώ γεννιέμαι αγόρι ξαφνικά, κάνω την επανάστασή μου και δεν ξέρω τι είμαι. Δηλαδή, γεννήθηκα γάτα, αλλά στα 18 μου μπορεί να θέλω να είμαι και σκύλος. Το θεωρώ αστείο από μόνο του. Εν πάση περιπτώσει, επειδή την είδα την παράσταση, δεν έκανε τίποτα. Δεν είπε τίποτα. Απλά μιμήθηκε. Όπως γίνεται πάντα στη σάτυρα και όπως και ο ίδιος έχει. Αυτός την είδε την παράσταση, έτσι, και κρίνει. Σε αντίθεση με άλλους που δεν την έχουν δει, αλλά κρίνουν. Βγάλει ένα σωρό παραδείγματα άλλων κωμικών που έχουν κάνει, που έχουν μιμηθεί. Και με πιο ακραίο τρόπο. Έχουν μιμηθεί ακραία ομοφιλόφιλους. Εκεί τότε δεν μίλησε κανένας. Θεωρείς λίγο ότι το political correct που λέμε έχει υπερβεί τα όρια? Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι όπως σε κάθε επανάσταση όμως. Δηλαδή κάπου το δικαιολογώ. Η κάθε επανάσταση, πάντα η κάθε κοινωνική τάξη ή αλλαγή φτάνει στο άλλο άκρο μέχρι να βρει την ισορροπία της. Πάντως βλέπουμε ότι και ο Μάρκος έχει. Τι επανάσταση έχει γίνει, δεν ξέρω τώρα γιατί ρωτάνε. Ποιες επαναστάσεις έχουν γίνει, να ξέρουμε. Να πάρουμε τα όπλα, τα ντουφέκια. Εμείς που ήμασταν σε αυτές τις επαναστάσεις. Ου! Μιλείς λίγο, κάπως έχει ενοχληθεί, γιατί συνέχεια παντεύεσαι από τα social media τις τελευταίες μέρες για ό,τι γίνεται. Γιατί πια μάλλον έχει παραγίνει αυτό. Άρα να γίνεται η επίθεση προς το πρόσωπό του λίγο εσκεμμένα ενδεχομένως. Εσκεμμένα δεν ξέρω αν μπορώ να το πω. Μπορώ να το πω ίσως εύκολο στόχο. Το να αρχίσει να βάζει όμως φίλτρα λογοκρισίας στη σάτυρά του, όχι. Αν αρχίσουμε να το κάνουμε αυτό, δεν θα υπάρχει σάτυρα. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί στη σάτυρα και να τη δεχόμαστε. Μα, να μην παρεξηγεί. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει κάτι. Μην πας να το δεις. Να σου πω. Όπως μου έχετε γράψει περισσότεροι θετικά τα περισσότερα σχόλια για το Σεφελή, η αλήθεια είναι ότι του κάνουν και διαφήμιση πλέον, έτσι. Ο κόσμος θα το στηρίξει, θα πάει να δει την παράσταση που διαφημίζεται. Άρα, λιγότερο καλό θα του έκανε άμα τον είχες καλέσει την εκπομπή και συζητάγατε. Αυτό βολεύει το Σεφελή. Τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Υπάρχουν, λέει, κάποιοι άνθρωποι ακραία ομοφιλόφιλοι. Τι σημαίνει ακραία ομοφιλόφιλοι? Και επίσης, λέει, είναι κάποια πράγματα που είναι αστεία από μόνο. Είπε αυτό, είπε ότι μιμείται ακραίες περιπτώσεις, με ακραίο ή... Άλλοι κομικοί έχουν μιμηθεί ακραία ομοφυλόφιλους. Είπε, υπάρχουν παραστάσεις άνθρωποι ακραία ομοφυλόφιλοι. Όχι, ναι, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μιμηθεί ακραία ομοφυλόφιλους. Το βλέπω και δεν ξέρω. Επειδή θέλει ερμηνεία. Έτσι όπως το άκουσα, μου έκατσε πολύ περίεργα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ο ίδιος πρέπει να μας πει τι εννοούσε. Εχθές διάβασα ότι αν το Νέμο δεν ήταν ντυμένο σαν Κοτόπουλο, θα κέρδιζε τη Eurovision. Εντάξει, ο πες ωραίο το τραγούδι. Αλλά άμα δεν ήταν σαν Κοτόπουλο ντυμένο, θα κέρδιζε. Σας συντακτικό, επειδή έχετε πολλές λύσεις. Ναι. Ναι. Ως μπαμπινιώτης του τραπεζιού σας. Το κατανοώ, το κατανοώ. Πάντως, όσον αφορά το τελευταίο, έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, όσο υπάρχει η ανταπόκριση, και είναι μεγάλη στην περίπτωση του Μάρκου, αν μιλήσουμε, γιατί νομίζω ότι το πιάσουμε γενικότερα το θέμα, τόσο θα υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, να το πάω σε ένα άλλο. Όσο θα βγαίνει ένας νάνος και ο κόσμος θα μαζεύεται κατά χιλιάδες κάτω και θα γελάει, αυτός που τον βγάζει θα συνεχίσει να τον βγάζει. Έχει ευθύνη και αυτός που γελάει και αυτός που ανταποκρίνεται. Αν δεν υπήρχε κόσμο στο θέατρο, κάτι θα καθόταν και ο κάθε Μάρκος και θα έλεγε: μήπως κάνω κάτι λάθος, μήπως δεν είναι σωστό, μήπως στεναχωριέται κάποιος, μήπως δεν έχει ανταπόκριση αυτό που κάνω. Θέλω να πω ότι η ανταπόκριση. Άρα φταίει ο κόσμος που παρακολουθεί τον Μάρκο Σεφελή. Ανταπόκριση μεθάει. Δεν υπάρχει όμως και μια ευθύνη του καλλιτέχνη.
που κάνει σάτυρα, που η σάτυρα ανέκαθεν είχε σκοπό να προβληματίσει, πέρα από το να ψυχαγωγήσει, έτσι, να προβληματίσει για πολιτικά, για κοινωνικά ζητήματα. Τώρα εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προβληματίσει, διχαζόμαστε για κάποιο λόγο. Το πιο σωστό που είπε ο Σταύρος, το πιο σωστό είναι ότι όταν υπάρχει ένα κίνημα όπως το Me Too, το Political Correct, όταν ξεκινάει και πάει να επιβληθεί, φτάνει σε ακρότητες. Κάποια στιγμή, με την πάροδο του χρόνου, ισορροπεί. Αυτό ήταν μια έξυπνη και έτσι γίνεται παρατήρηση. Ισχύει αυτό. Δηλαδή, κατακτούμε κάτι, το πάμε στα άκρα. Ναι, είναι επειδή όμως ο καθένας ερμηνεύει την πολιτική ορθότητα όπως θέλει. Καλή, γι' αυτό έχει γίνει αυτό. Καλή τοποθέτηση. Ήταν καλή τοποθέτηση, αλλά η πραγματικότητα του Μητού, λέω, της πολιτικής ορθότητας, ποια είναι? Μη στεναχωριέται ο κόσμος. Δηλαδή, εγώ θα πάρω τη ΦΕΗ τώρα. Πάντως, βλέπω ότι όλοι στην εκπομπή της ΦΕΗ συμφωνούν. Ένας δεν είπε αντίθετη γνώμη. Για να γίνει και λίγο διάλογος και αντίδραση, όλοι συμφωνούν. Και θα τη σατιρίσω. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνω πλάκα με τη ΦΕΗ και μπορεί να σκεφτώ, σκεπτόμενος μάλλον ότι μπορεί να είναι η μητέρα της κάτω, να μην το κάνω. Αυτό είναι πολιτική ορθότητα για μένα. Είναι τόσο απλό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Δεν είναι τόσο απλό. Και δυστυχώς, για μένα το λάθος που έχει κάνει ο Μάρκος είναι ότι δεν εξηγεί αυτό. Δηλαδή, το να βγαίνεις, που καταλαβαίνω ότι είναι πληγωμένος από το χώρο και επειδή πολλές φορές δεν τον βάζουν εκεί ψηλά που είναι που τον βάζει ο κόσμος, να εξηγήσει τι πρόθεση έχει μέσα από αυτό. Δεν τον είδα καθόλου πληγωμένο το Σεφελή. Ίσα-ίσα κερδισμένος θα έλεγα ότι βγήκε. Τον εξυπηρετεί όλο αυτό που γίνεται. Καλύτερη διαφήμιση δεν θα μπορούσατε να το κάνετε. Αυτά τα σκέτς που χρησιμοποιεί πάντα και χρησιμοποιεί και συγκεκριμένους χαρακτήρες. Γιατί όπως είπα και εδώ στην εκπομπή, στο συγκεκριμένο κομμάτι σχετικά με τον Έμο, ήταν διαφορετικά. Ήταν η μαμά που προσπαθούσε να πείσει τον μπαμπά για το παιδί, για το πώς είναι το παιδί. Εγώ θα αφήσω όμως αυτό το κομμάτι λίγο στην άκρη, Ανδρέα μου, γιατί ο Μάρκος κάνει αυτό που κάνει. Κάποια στιγμή ελπίζουμε να εξηγήσει και την πρόθεσή του. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος αυτό το χειροκροτεί και συζητάμε όλο αυτό γιατί πρέπει να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου και στη θέση του άλλου και να μην θέλουμε να στεναχωριέται αυτός που είναι απέναντί μας, σε αυτόν υπάρχει που αναφερόμαστε. Έχεις δίκιο, εγώ, υπάρχει μια συνενοχή. Επειδή στο Instagram θέλω λίγο να πω κάτι, δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα και το ξαναλέω, είδα και τίτλους στα site, η επίθεση της Κορδάς, στον Μάρκο Σεφερλή και στον κύριο Σούρα. Ξαναλέω, δεν έκανα καμία επίθεση απέναντι ούτε στον κύριο Σεφερλή, ούτε στον κύριο Σούρα. Αλλά θεωρώ επικίνδυνο αυτό που έκανε ο κύριος Σούρας και εκεί είναι η ουσία να μιλάς με τέτοιο τρόπο στον κόσμο. Γιατί κάποιοι μετά κάναν ανάλυση στο TikTok, okay. Τα βλέπω, όλα τα βλέπω. Δεν είναι. Και θέλω λίγο, όχι να απαντήσω εγώ, να απαντήσει ένας ειδικός. Προφανώς, γιατί γράφουνε, καλά δεν ξέρουν ότι τα φύλλα είναι δύο, τέλος. Μα κανείς δεν λέει ότι τα βιολογικά φύλλα είναι δύο. Δεν είναι δύο. Συμφωνούν όλοι σε αυτό. Το θέμα είναι να σκεφτούμε λίγο με την καρδιά μας ανοιχτή, με αγάπη για τους ανθρώπους που αισθάνονται ότι η ταυτότητα του φίλου τους είναι διαφορετική. Και εδώ μιλάμε για το κοινωνικό φίλο. Αυτά από το Buongiorno στο Μέγκα. Οτιδήποτε νεότερο έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό.